Παρακολουθήσαμε μια παράσταση 2,5 ώρων, όπου μέσα από κοινής εντυπωσιασμού, άσφαιρα πυρά, επιχειρήθηκε να αποκρυφτεί το βασικό, η στρατηγική σύμπλευση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Εμείς, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, θέλουμε να γίνεται καθαρή συζήτηση, διαπάλη, αντιπαράθεση. Τα μέσα που χρησιμοποίησαν και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κατρίνης απέβλεπαν να καλυφθεί η ουσία των εξελίξεων. Τι στάση κρατούν τα τρία αυτά κόμματα απέναντι στο θεμελιώδη ζήτημα, το ΝΑΤΟ, αυτό το εργαλείο του πολέμου και των επεμβάσεων κατά των λαών. Συμφωνούν και τα τρία κόμματα και άλλα κόμματα της Βουλής. Αυτό το ΝΑΤΟ που οργάνωσε όλα τα χρόνια τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Συρία, το καλύπτουν και τα τρία κόμματα. Αυτό το ΝΑΤΟ που ψήφισαν τις αποφάσεις τους στις συνόδους κορυφής, που ψήφισαν για το ΝΑΤΟ 2030, για να μπορεί να παρεμβαίνει σε όλη την υδρόγειο μέσα σε λιγότερο από 30 ώρες για να σκοτώνει τους λαούς. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, να μιλήσουμε με ανοιχτά χαρτιά. 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τις νατοικές ανάγκες πληρώνει ο ελληνικός λαός με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Όλοι σας έχετε στηρίξει την υπεριαλιστική λυκοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας που έχει αυτή την ώρα που μιλάμε 17 αποστολές σε όλη την υδρόγειο. Και εσείς την προσκυνάτε. Δεύτερο ζήτημα. Καυγαδίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας δείχνει να έχει αδύνατη μνήμη και αποκρύπτεται ότι μαζί στηρίξατε την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις βάσεις. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις ανέλαβε την ευθύνη της διακυβέρνησης προχώρησε στο στρατηγικό διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι τότε που είπε το αχαρακτήριστο ο κύριος Τσίπρας, αποκαλώντας διαβολικά καλό τον Τραμπ. Και συμφωνήθηκε τότε να προχωρήσει η συμφωνία με αναβάθμιση της βάσης της Ούδας, βάση στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανοβίκιο και τη Λάρισα. Αυτό έγινε. Δεν το θυμάται ο κύριος Τσίπρας. Και η Νέα Δημοκρατία συνέχισε. Και φέρνει τη νέα συμφωνία τώρα, που είναι πλάς, είναι επιπλέον, είναι εσαΐ. Και μετατρέπει τον ελληνικό στρατό στο σύνολό του σε νατοϊκό στρατό. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης, μα να μου πει κάποιος, είναι κακό ότι υπάρχει αμερικάνικη βάση στην Αλεξανδρούπολη. Μα δεν τρέπεστε, η Αλεξανδρούπολη που έγινε κέντρο μεταφοράς νατοϊκών δυνάμεων για την περικύκλωση της Ρωσίας, που έγινε, αποτέλεσε ένα επιπρόσθετο στοιχείο στοχοποίησης της Ελλάδας, στόχο αντιπίνων, όπως επανειλημμένως έχει θέσει η ρωσική ηγεσία. Χιλιάδες αμερικανονατοικοί στρατιώτες, σύγχρονα μέσα, για να ετοιμάσουν τον πόλεμο στην περιοχή της Ουκρανίας. Όλοι σας έχετε ευθύνη για τις σημερινές εξελίξεις. Όλοι σας έχετε πάρει μέρος σε αποφάσεις
για τη συμμετοχή της Ελλάδας σε υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Αποστολές των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προχθές ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, ο κύριος Μπλίνκεν, σας έδωσε συγχαρητήρια γιατί κατά τη διάρκεια της θητείας όλων σας η Ελλάδα έστειλε 3.500 στρατιώτες στο Αφγανιστάν, μάχημες δυνάμεις. Και εσείς σφυρίζετε σήμερα εδώ αδιάφορα και προσπαθείτε να το αποκρύψετε. Τι δουλειά έχουνε ελληνικές φρεγάτες στον Περσικό κόλπο? Υπερασπίζονται τα ελληνικά σύνορα? Τι δουλειά έχουνε οι πύραυλοι Patriot στη Σαουδική Αραβία, που είναι σε πόλεμο με το Ιράν, επί της ουσίας, στην Ιεμένη? Είσαστε συνυπεύθυνοι. Λέει ο κύριος Τσίπρας, ναι, να βλέπουμε τις αποστολές στο εξωτερικό όταν είναι κάτω από την αιγίδα διεθνών οργανισμών. Δηλαδή τι? Του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οργανώνουν δεκάδες πολέμους και επεμβάσεις όλα αυτά τα χρόνια, ή του ΟΗΕ, που έχει μετατραπεί σε τροχονόμο των αμερικάνικων συμφερόντων? Λένε οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, μα να βλέπουμε ανταλλάγματα. Ποιον κοροϊδεύετε? Όλοι σας. Το ΚΚΕ θα σας αποκαλύπτει συστηματικά και θα θέτει κριτήρια στο λαό μας να βγάλει συμπεράσματα και να πάρει αποφάσεις, να σας απομονώσει. Γιατί πραγματικά η πολιτική της εμπλοκής στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς έχει κάνει και θα κάνει μεγάλη ζημιά στο λαό μας. Λίγο την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Συζητάμε εδώ για τις συμβάσεις για αεροσκάφη, τα μαχητικά Ραφάλ, τα γαλλικά και τις γαλλικές φρεγάτες Μπελαρά. Μέρος της ελληνογαλλικής συμφωνίας, η οποία μεταξύ των άλλων προέβλεπε και την αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Σαχέλ της Αφρικής. Εκεί που οι γαλλικές δυνάμεις έχουν θρηνήσει πάνω από 60 νεκρούς. Αυτή ήταν η ελληνογαλλική συμφωνία. Σημειώνουμε το εξής. Οι πανηγυρισμοί σας είναι πρόκληση. Ο λαός στενάζει. Αντιμετωπίζει βάσανα, άθλιους μισθούς και συντάξεις, μια ανυπόφορη φορολογία, ακρίβεια. Η αγροτιά είναι στο δρόμο και απαιτεί τα αυτονόητα. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ μάχονται και ζητούν την προστασία του δικαιώματος της δουλειάς. Και εσείς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τι λέτε? Δεν υπάρχουν λεφτά. Τελειώσαν τα λεφτόδεντρα. Και εμείς λέμε στο λαό ότι προσπαθούν να σας εξαπατήσουν. Σας λίστεψαν όλα τα χρόνια. Έδωσαν δισεκατομμύρια και δίνουν στο μεγάλο κεφάλαιο. Δίνουν για τις ανατοϊκές ανάγκες δισεκατομμύρια. Για τα Ραφάλ και τις φρεγάτες 7 και πάνω δισεκατομμύρια ευρώ. Για τις λαϊκές ανάγκες δεν δίνουν ούτε το ελάχιστο από αυτό που απαιτείται. Γι' αυτό ο λαός που στενάζει πρέπει να βγάλει συμπεράσματα και να σας πολεμήσει. Λέει η κυβέρνηση, τα Ραφάλ και οι φρεγάτες είναι για την άμυνα της χώρας και το αναμασούν και τα άλλα κόμματα. Όχι, είναι για τις νατοϊκές ανάγκες. Και προχτές ο Αμερικάνος πρέσβης, ο Πάιατ, σας έδωσε για άλλη μια φορά και είπε, δήλωσε ότι ελπίζει να είναι επιτυχημένο το πρόγραμμα με τις γαλλικές φρεγάτες Μπελαρά, γιατί
γιατί θα βοηθήσει να γίνει το ελληνικό ναυτικό ισχυρότερος εταίρος για το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών και τον έκτο στόλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρόσθεσε ότι το ελληνικό ναυτικό είναι πλήρως ενσωματωμένο στην ομάδα μάχης των Αμερικανικών αεροπλανοφόρων. Και αυτό ισχύει και για τα Ραφάλ, συνολικά για τα πολεμικά πλοία και αεροσκάφη. Ολοκληρώστε, κύριε Μαρίνη. Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο λαός μας πρέπει να βγάλει συμπεράσματα. Τελειώνω με το εξής. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία έχει πάρει πολύ επικίνδυνες διαστάσεις. Τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν. Να μην εφησυχαστεί κανείς από αυτούς τους ισχυρισμούς που σήμερα αναμεταδόθηκαν και στη Βουλή. Η κατάσταση είναι έκριθμη και ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρξει κλιμάκωση, γιατί η αναμέτρηση αυτών των ισχυρών καπιταλιστικών δυνάμεων είναι για το μοίρασμα των αγορών, για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των πρώτων υλών. Αυτό βάζουνε μπροστά και οι λαοί, εάν δεν αντιδράσουν, κινδυνεύουν να συρθούν στο πολεμικό σφαγείο για τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Θέτουμε στην κυβέρνηση ένα κρίσιμο ζήτημα. Το ελάχιστο που μπορεί να κάνει είναι καμιά εμπλοκή στο ουκρανικό μέτωπο. Κανένας Έλληνας στρατιώτης και αξιωματικός έξω από τα ελληνικά σύνορα. Και με αυτό κλείστε, να κύριε... κλείσουν τώρα οι αμερικάνικες βάσεις στην Ελλάδα. Και καλούμε το λαό μας να διεκδικήσει τον απεγκλωβισμό της χώρας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς με όλους τους τρόπους, με όλα τα μέσα, με όλες τις δυνάμεις. Και το ΚΚΕ θα είναι στην πρώτη γραμμή.